εάν δε εξέλθεις εις πόλεμον επί τους εχθρούς σου και είδεις ύπον και αναβάτην και λαόν πλοίονά σου, ου φοβηθείς επ' αυτών ότι Κύριος ο Θεός σου μετά σου ο αναβιβάσασε εκ γης Αιγύπτου. Όταν είδεις, λέγει, συγγνώμη, όταν εξέλθεις εις πόλεμον να αντιμετωπίσεις τους εχθρούς σου και είδεις υπηκόν εις τους αντιπάλους σου, μη φοβηθείς δια των όγκων του εξοπλισμού των, γιατί Κύριος ο Θεός σου είναι μαζί σου, είναι εκείνος που σε ανεβίβασε. Το ρήμα να βιβάζω, επειδή Αίγυπτος τοπογραφικά, αν το θέλετε, είναι πιο χαμηλή από την άλλη χώρα, γι' αυτό πηγαίνοντας στην Αλεξάνδρεια, στην Αίγυπτο, δεν τη βλέπουμε την Αλεξάνδρεια, παρά μόνο όταν μπούμε πιο στο λιμάνι τη βλέπουμε την Αλεξάνδρεια. Είναι πολύ χαμηλή και δεν βλέπουμε τα καράβια που ταξιδεύουν. Έτσι, ο αναβιβάσασε, εκείνος που σε ανέβασε από την Αίγυπτο εις την γη αυτή. Είναι πολύ ωραίο αυτό. Σας έλεγα και προηγουμένως στις απορίες ότι οι Εβραίοι δεν είχαν υπηκόν. Το απηγόρευε ο Θεός. Είναι κάτι παράξενα πράγματα που ο Θεός απαγορεύει. Απαγορεύει το υπηκόν. Απαγορεύει βαρύς εξοπλισμούς. Γιατί? Διότι ο εξοπλισμός του Ισραήλ ήταν ο Θεός. Ένας λαός που εξοπλίζεται μέχρι τα δόντια δείχνει ότι την ελπίδα του δεν την έχει στο Θεό, αλλά επί Θεών ζώντα. Ένας λαός όμως ο οποίος ελπίζει επί Θεών ζώντα, γιατί να εξοπλιστεί τόσο πολύ? Ένας Δαβίδ κατετρόπωσε και έριψε κατά γης έναν Γολιάθ. Και βλέπουμε αυτό το θαύμα να πολεμούν μικροί λαοί που ήλπισαν στο Θεό, ιδίως ο Ισραήλ, όποτε δεν αμάρτανε, να κατατροπώνει τους εχθρούς. Όταν αμάρτανε όμως, έστω και αν οι εχθροί ήταν λίγοι και οι Εβραίοι πολλοί, τότε ενικόντο. Αυτό βέβαια το στοιχείο που να το προβάλλει κανείς σήμερα, ότι γιατί τόσος εξοπλισμός, ο Θεός που είναι? Αλλά δεν πιστεύουμε πια στο Θεό. Και έτσι αναγκαστικά θα πέσουμε στους εξοπλισμούς. Σε αυτό το φαύλο κύκλο. Και ο διπλανός μας τον εξοπλισμό και ούτω καθεξής, και από εξοπλισμού εις εξοπλισμών και από εξοπλισμών εις εξοπλισμών και, και πάει λέγοντας. Εσύ όμως, λέγει, δεν θα φοβηθείς. Θα ελπίζεις στον Θεό. Και έστε, όταν εγγύσεις το πολέμο και προσεγγύσας ο ιερεύς λαλήσει το λαό και ερεί προς αυτούς, άκουε Ισραήλ, ημείς πορεύεστε σήμερον εις τον πόλεμον επί τους εχθρούς ημών, μη εκλιέστο η καρδία ημών, μη φοβήστε, μη δε θράβεστε, μη δε εκλείνετε από προσώπου αυτών, ότι Κύριος ο Θεός ημών, ο προπορευόμενος με θυμών, συνεκπολεμήσε ημίν τους εχθρούς ημών, διασώσε ημάς. Τι ωραίοι λόγοι άκουσε Ισραήλ όταν θα πει ο Κήρυξ. Και φαίνεται ότι υπήρχε ειδικό ιερεύς που το έλεγε αυτό, γιατί αναφέρεται εδώ σε ιερέα. Άκουε Ισραήλ, όταν θα πας στον πόλεμο, μη εκλιέστο η καρδία σου, μην αποκάμνει η καρδιά σου, μη φοβήστε, μη φοβόσαστε, μη δε θράβεστε. Κοιτάξτε τι ρήματα βάζει. Θράβω. Ούτε να συντριβεί η καρδιά σας. Μη δε εκλίνετε από προσώπου αυτών. Κοιτάξτε το ρήμα εκλίνετε. Δηλαδή μην γυρίστε την πλάτη σας και υποχωρήσετε. Αυτό θα πει μη εκλίνετε. Πείτε πού τα βγάλουμε πέρα εμείς με αυτούς. Όχι. Αλλά θα πάτε κατευθείαν να τους αντιμετωπίσετε. Γιατί? Γιατί Κύριος ο Θεός ο προπορευόμενος με θυμών συνεκπολεμήσε. Ώστε λοιπόν στρατηγός είναι ο Θεός, ώστε συνεκπολεμεί, πολεμάει μαζί με ημάς
τους εχθρούς, διασώσε ημάς, για να μας διασώσει. Ναι, ξέρετε, στον Ιταλικό πόλεμο, τον τελευταίο πόλεμο που είχαμε, αλλά από τα χρόνια όμως του Βυζαντίου, θεωρούσαμε πάντοτε στρατηγόν την Θεοτόκο. Ίσως να θεωρείται αυτό μια υπερβολή, πως η Θεοτόκος είναι η στρατηγός. Γι' αυτό και λέμε εκείνο το γνωστόν κοντάκιον, τι υπερμάχο στρατηγό τα νικητήρια. Ότι τα νικητήρια ανήκουν εις την υπέρμαχον στρατηγόν, την Θεοτόκον. Αν κάποιος θα ήθελε να διαμαρτυρηθεί, πως εμείς θα μπορούσαμε να βάζουμε την Θεοτόκον ως στρατηγόν και να ελπίζουμε από εκείνην την προστασία, τη δική μας, θα απαντούσαμε ιδού το αγιογραφικό νέρισμα. Να το. Η Αγία Γραφή λέγει ότι ο Θεός συνεκπολεμά με το λαό του κατά των εχθρών του λαού του. Και εμείς έχουμε τους Αγίους μας, οι οποίοι μας βοηθούν. Όταν λέμε ο Άγιος Δημήτριος, είναι εκείνος που προστατεύει την πόλη του, δηλαδή είναι πολιούχος. Τι σημαίνει αυτό? Ότι είναι εκείνος ο οποίος προστατεύει την πόλη του από τους εχθρούς. Και αυτό είναι πάρα πολύ σπουδαίο, ώστε όταν έρθουν εχθροί, ο Θεός πολεμά με εμάς που έχουμε το δίκαιο. Τότε είχαμε το δίκαιο το 40-41 και είχαμε νικήσει. Θα ρωτήσετε πολλούς πολεμιστάς της εποχής εκείνης να σας πούν πώς ζούσαν το θαύμα αυτό του Θεού και της Παναγίας, πώς δηλαδή εβοηθούν το. Πολλοί θα σας το πούν αυτό. Αλλά εφόσον όμως έχουμε το δίκαιο και εφόσον τηρούμε τις εντολές του Θεού, σήμερα σε ένα πόλεμο, σήμερα όταν για μια στιγμή έρθουν να μας καταλάβουν εδάφη, τι θα μπορούσαμε να πούμε? Θα μας προστάτευε ο Θεός? Ξέρετε τι λέγει ο Θεός? Κάτι το πολύ σκανδαλώδες. Αυτό που λέγει εδώ, το ακριβώς αντίθετο. Εγώ, λέγει, θα σας παραδώσω εις τους Βαβυλωνίους. Θα πω, ελάτε Βαβυλώνιοι, έλα να μου χωδονόσορ, και θα παραδώσω το βασιλιά σου Ιούδα και το λαό σου στα χέρια του Ναβουχοδονόσορος. Εγώ θα σε παραδώσω. Ακούσατε? Εγώ ο Θεός θα σε παραδώσω. Σε ένα λοιπόν επικείμενο πόλεμο που βρίζομαι σήμερα τον Θεό, τον ευρίζομαι όχι αυτές τις ευρισχές που λέμε στη Λαχαναγορά. Όχι, είπα Λαχαναγορά, έκανα λάθος. Υπάρχουν θαυμάσιοι άνθρωποι στη Λαχαναγορά. Το λέω χωρίς κολακία. Οι βλασφημίες που ακούγονται και στα σαλόνια, αυτές οι χοντρές, που ίσως κάποτε, ας πούμε, θα λέγαμε σαν έκφραση οικούοντος στη Λαχαναγορά, ακούγονται και στα σαλόνια. Δεν εννοώ αυτές τις βλασφημίες, αλλά εκείνες που γράφονται σε βιβλία εις βάρος του Ιησού Χριστού, εις βάρος του Θεού, εις βάρος της Υπεραγίας Θεοτόκου, εις βάρος της Εκκλησίας κτλ. Πέστε μου, τι θα πιστεύατε? Θα μας εγλίτωνε ο Θεός? Να είστε σίγουροι, όχι. Γιατί είναι γραμμένο, σας το ανέφερα προηγουμένως. Εγώ ο Θεός θα σας παραδώσω στα χέρια των εχθρών σας. Δηλαδή έρεται η προστασία. Εκτός εάν μετανοήσουμε.